4 συλλήψεις καλλιεργητών και διακινητών ναρκωτικών, περισσότερα από 1.500 δεντρίλια κάναβης, όπλα και χρηματικό ποσό που πλησιάζει τις 48.000 ευρώ, είναι ο απολογισμός της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχές του Αποκόρωνα, του Μυλοποτάμου και του Μαλεβιζίου. Η επιχείρηση άρχισε νωρίς το πρωί, όταν η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας μπήκε στη μεγάλη φυτεία κάναβης στον Κουρνά, για την οποία υπήρχαν εδώ και καιρό πληροφορίες στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου. Μέσα στη φυτεία εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Αλβανός υπήκοος, ενώ λίγο αργότερα σε έρευνα στα λιβάδια και το πέραμα Μυλοποτάμου, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε άλλα 3 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. Σε βάρος των 4, το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου σχημάτισε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Αλλά 4 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. Η επιχείρηση ήταν στοχευμένη και πέτυχε να ευνηδιάσει τους φερόμενους δράστες. Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, η Ελλάς στην Κρήτη οργάνωσε επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Έρευνες έγιναν σε σπίτια, αποθήκες, ποιμνιοστάσια και χώρους που εκμεταλλεύονταν οι συλληφθέντες στην περιοχή του Κουρνά στο Δήμο Αποκορώνου, σε λιβάδια και πέραμα Μυλοποτάμου, όπως και στο Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου. Στη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 47.850 ευρώ, 52 δεντρίλια κάναβης, 162 σπόροι κάναβης και ακατέργαστη ποσότητα της ίδιας ναρκωτικής ουσίας βάρους 267 γραμμαρίων, 9 οχήματα, 1012 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, μονόκανο κυνηγετικό όπλο, όπλο τύπου ρέπλικα, γεμιστήρες όπλων, κροτίδα, 3 ζυγαριές ακριβίας, υλικά συσκευασίας, κινητά τηλέφωνα, καθώς και τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις. Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου με τη συνδρομή ανδρών του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ Ηρακλείου και των Τμήματων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, Μεσαράς, Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Χανίων.